Εορτή των Αγίων Πάντων. Σήμερα και όπως ήθιστε τα τελευταία χρόνια τιμήθηκε και στην Κοζάνη η ημέρα των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Αρχικά τελέστηκε η αρχιερατική θεία λειτουργία χωροστατούντος του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου στο νερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία εκπροσώπων τοπικών φορέων και φυσικά δεκάδων αξιωματικών αλλά και αστυνομικών της ελληνικής αστυνομίας. Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος δέχτηκε στο Ιστορικό Επισκοπείο της Κοζάνης αξιωματικούς αλλά και απόστρατους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Της χώρας μας, αυτό το μήνα τελεί δοξολογία υπερόλων εκείνων των αστυνομικών που έπεσαν στα πεδία των μαχών ή σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους έπρεπε να εκτελέσουν με συνέπεια, με σεβασμό το καθήκον τους, αλλά και υπέρ υγείας όλων εκείνων οι οποίοι εργάζονται στο σώμα, είτε είναι ένστολοι, είτε είναι υπάλληλοι, άντρες και γυναίκες. Και είναι συγκινητικών και αξιέπαινων στους καιρούς μας, όπως είπα και στο ταπεινό κήρυγμά μου, που τα πάντα στη χώρα μας έχουν ευτελιστεί, αρχής γενομένης από τον ίδιο τον άνθρωπο που ευτέλισε τον εαυτόν του και υφίσταται τις συνέπειες, η αστυνομία, οι ένστολοι να ενθυμούνται και να κάνουν μνημόσυνα, να ενθυμούνται όλους εκείνους που ακόμη είναι ζωή και υπέρ υγείας εύχονται. Σαν επώνυμος τη επιμνίας Θεού εδείχνεις παλεύημε σίγαρ του πολεμίου τα σενέδρας φυγούσα ύπλησας υπερφύσιν ως παρδένος βρονίμι, δυο μεγαλωμάτης ειρήνη, ειρήνη νημήν έτησε. Μια μνήμης και τιμή των Αγίων Πάντων που μαρτύρησαν για τον χριστιανισμό και την πίστη τους, καθιερώθηκε και ως ημέρα εορτασμού των αποστράτων αστυνομικών. Η Θεία Χάρη και η παρουσία του Θεού αποτελεί για την ανθρώπινη φύση πηγή δύναμης και ελπίδας για όλους μας. Αγαπητοί εναποστρατεία συνάδελφοι, συνεργάτες, φίλοι, μα πάνω απ' όλα συνοδοιπόροι και συναγωνιστές στη δύσκολη καθημερινότητα. Σας νιώθουμε ότι είστε ακόμη στην ενεργό υπηρεσία, γιατί συνεχίζετε έως και σήμερα να νοιάζεστε για την τύχη της αστυνομικής οικογένειας. Αποδεικνύεται καθημερινά, παρόλα τα χρόνια που πέρασαν, ότι η προσφορά σας διακατέχεται από αισθήματα ανιδιοτέλειας και αλληλεγγύης. Γι' αυτό και η μέρα αυτή δικαιωματικά ανήκει σε όλους εσάς που με το έργο και την προσφορά σας καθιερώσατε στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη πως η ελληνική αστυνομία είναι εκείνη που προστατεύει και διασφαλίζει την εσωτερική ασφάλεια και την τάξη στη χώρα μας. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει και τιμά τους Αγίους Πάντες. Αυτήν την ημέρα η πολιτεία έκρινε ότι πρέπει να γιορτάζουν και οι απόστρατοι της ελληνικής αστυνομίας. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα όλοι για να τιμήσουμε τους αποστράτους αστυνομίας. Τιμούμε και αυτούς που είναι σήμερα μαζί μας, αλλά και αυτούς που έχουν φύγει από κοντά μας. Επίσης, θα ήθελα να κάνω ειδική μνήμα σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας τον αγώνα για ασφάλεια της κοινωνίας. Επίσης, όλοι εμείς που είμαστε στην ενέργεια, έχουμε πάρει μαθήματα από τους αποστράτους και ακολουθούμε τον δρόμο που μας έχουν δείξει. Τους έχουμε συμπαραστάτες, μας κατευθύνουν και μας βοηθάνε με τις σκέψεις και με ό,τι το καλύτερο μπορούν να κάνουν για μας. Θα ήθελα να πω ότι για να τους τιμήσουμε, εμείς συνεχίζουμε τον καθημερινό αγώνα μας με γνώμονα πάντα τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.